Τα γκράφιτι είναι ένας τρόπος έκφρασης των νέων παιδιών, ωστόσο πολλές φορές ενέχουν το στοιχείο της παρανομίας. Όταν όμως η δημιουργία γίνεται με συγκατάθεση και νόμιμο τρόπο, τότε το αποτέλεσμα πραγματικά εντυπωσιάζει. Μια τέτοια εικόνα αντικρίζουν καθημερινά και οι μαθητές του πρώτου γενικού λυκείου. Η σύνθεση αυτή ήταν ιδέα ενός μαθητή της Δευτέρας Λυκείου, ο οποίος του χρόνου θα φοιτήσει στην Τρίτη. Το συζητάγαμε από όταν ήταν στην Πρώτη, αλλά με το θέμα του κορονοϊού και αυτά λίγο το αφήσαμε στην άκρη. Φέτος ήρθε το παιδί, μου έδειξε 5-6 σχέδια, επιλέξαμε αυτό. Από ό,τι ξέρω, γιατί τα συζήταγα μαζί του, του έφαγε πάνω από 10 μέρες να το φτιάξει. Αλλά όπως βλέπετε είναι κάτι καταπληκτικό. Είναι ο Νίκολα Τέσλα, που δεν τον ξέρουν και πολλοί κιόλας, και ο Αϊνστάιν. Για αρκετές μέρες ο Ηλίας Μπαχαρακάκης, μαθητής της Δευτέρας Ηλικίου, ξόδευε ώρα από τον ελεύθερο χρόνο του για να φτιάξει αυτά τα δύο αριστουργήματα που απεικονίζουν δύο σημαντικούς επιστήμονες, τον Νικόλα Τέσλα και τον Αϊνστάιν. Ενώ ο διευθυντής μας διαβεβαίωσε ότι όλη αυτή η δημιουργία θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά με νέα έργα. Αυτό είναι απολύτως νόημο, γιατί έδωσα τη συγκατάθεσή μου, μίλησα με το παιδί. Εξάλλου είναι ωραίο, δεν είναι κάτι ούτε εσχρό ούτε αειδιαστικό. Είναι μια τρομερή σύνθεση η οποία απαιτούσε και πολύ κόπο και πολλές ικανότητες, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ συγχαίρω τον Ηλία, δεν ξέρω αν ανέφερα το όνομα του παιδιού, Μπαχαρακάκης Ηλίας λέγεται. Το παιδί είχε κάποια βοήθεια, μου είπε, από κάτι φίλους του, από κάποια άλλα σχολεία, αλλά την περισσότερη δουλειά ξέρω ότι την έβγαλε μόνος του. Είχα μιλήσει εγώ και με τη φύλακα, τον άφηνε και έμπαινε μέσα το απόγευμα. Ερχότανε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα που έπεφτε ο ήλιος και έμενε μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ.